Κύριε Δήμαρχε, μία δικαστική απόφαση σας δικαιώνει απόλυτα σε ένα θέμα που μήνες τώρα τραβηχτήκατε από δίκη σε δίκη για κάποιους εργαζόμενους που είχατε προσλάβει. Τι ακριβώς είναι? Έτσι, για να θυμίζουμε τα γεγονότα, θα πρέπει να αναφέρουμε το τι έγινε τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μία διαδικασία διαγωνισμού με κριτήρια ΑΣΕ, ελεγχόμενος διαγωνισμός από το ΑΣΕ, για τους συμβασιούχους, τους νέους συμβασιούχους του Δήμου, που θα τους απασχολούσαμε για 8 μήνες. Ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποιοι συμβασιούχοι οι οποίοι εργάζονταν και έληξε η θητεία τους στο Δήμο, το 8μηνό τους, 5 Νοεμβρίου του 2015. Ενώ λοιπόν είχαμε διαδικασία προς διορισμό των νέων συμβασιούχων, των 46, υπήρξε μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση, η οποία τι έλεγε? Ότι επεκτείνει τις συμβάσεις όλων αυτών που ήταν μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι τέλος του 2016. Από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι αυτή είναι μία αντισυνταγματική νομοθετική ρύθμιση. Είναι μία ομή παραβίαση στο αυτοδίκητο των Δήμων, δεν έχει καμία λογική και από την άλλη επιφέρει και ένα μεγάλο κόστος, το οποίο δεν είναι προϋπολογισμένο για το Δήμο Κορινθίων, γιατί εμείς για το Δήμο Κορινθίων αναφερόμαστε, μιλάμε για κάπου 450.000 ευρώ. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση που να λέει ότι αυτά τα δώσει η κυβέρνηση που κάνει και τη ρύθμιση, αφού θέλει να συνεχιστούν αυτές τις συμβάσεις. Και εμείς από την πρώτη στιγμή αντισταθήκαμε. Αντισταθήκαμε κάνοντας το αυτονόητο, το νόμιμο κατά την άποψή μας. Οι συμβάσεις προηγούμενες έληξαν 5 Νοεμβρίου. Έτσι είχαν αποφασιστεί, το ήξεραν οι εργαζόμενοι, όπως γίνεται κάθε χρόνο, 5 Νοεμβρίου έληξαν και πήρανε τις απολύσεις. Κάναμε τις προσλήψεις αυτών που οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ είπαν. Αυτούς που ενέκρινε το ΑΣΕΠ, εμείς τους προσλάβαμε. Και ξεκίνησε μια διαδικασία, η οποία ξεκίνησε με ευθύνη των εργαζομένων και με κάποιες φωνές από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τη μειοψηφία, τη Μίζωνα, που ενεθάρρυναν αυτές τις προσφυγές για να δικαιωθούν και να πιάσουν δουλειά και αυτοί που εργάζονταν μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Υπήρχαν σαφείς τοποθετήσεις από δημοτικούς συμβούλους της Μίζωνας Μειοψηφίας και από τον κύριο Νανόπουλο. Και τι έλεγαν? Έλεγαν ότι κακώς εμείς πάμε κόντρα στον νόμο και έπρεπε να προσλάβουμε και αυτούς τους εργαζόμενους, αγνώντας ότι όσο ανάγκη είχαν αυτοί οι εργαζόμενοι, πολύ μεγαλύτερη είχαν και αυτοί που είχαν πολλά χρόνια να δουλέψουν, καινούργοι, που και εμείς στο τέλος αυτούς διορίσαμε. Οι προηγούμενοι μάλιστα είχαν κάνει και ένα οκτάμινο, είχαν και κάποια χρήματα τα οποία είχαν μπει στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Οι άλλοι, οι πιο πολλοί, αν δείτε και την προκήρυξη, τα κριτήρια που έβαζε, πιο πολλοί ήταν μακροχρόνια άνεργοι, με πολλά παιδιά, με ουσιαστικά προβλήματα. Εμείς κάναμε αυτό που έλεγε η κοινή λογική, αυτό που πιστεύουμε ότι ήταν το δίκαιο. Και σήμερα υπάρχει μία απόφαση εδώ από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Σας θυμίζω ότι και στα προσωρινά είχαν απορριφθεί, αλλά εδώ έχουμε την τελική απόφαση, η οποία θα πρέπει να αναγνωστεί ένα σημείο επίμαχο, όπως αναφέρεται, έτσι για να κατανοήσετε ότι εμείς έχουμε δικαιωθεί απόλυτα και από την άλλη ο Δήμος διτώνει περίπου 450.000 ευρώ, που ήταν μονόδρομος, για να κατανοήσει ο κόσμος, μονόδρομος για μας ήταν να κάνουμε έκτακτη επιβολή επιπλέον φορολογίας μέσα από τα αποδοτικά. Δηλαδή να κάναμε 5-10% επιπλέον αύξηση για να μαζέψουμε επιπλέον χρήματα για να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε. Κάτι που μέσα στην κρίση θεωρούσαμε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Η απόφαση λοιπόν λέει: ωστόσο, δια της διάταξης του άρθρου 50 του νόμου 4351 του 2015, υποχρέωση του Δήμου να προσλάβει το διπλάσιο του απαιτούμενου προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων και των χώρων του
και η συνέπεια αυτή την επιβάρυνσή του με τη διπλάσια δαπάνη. Αποτελεί αυτή η ρύθμιση αντισυνταγματική επέμβαση στη διοικητική και ιδίως στην οικονομική του αυτοτέλεια, αφού του στερεί την εξουσία να αποφασίζει με το όργανό του για τις τοπικές υποθέσεις, καταρτίζοντας προϋπολογισμό ισοσχηλισμένο και ρεαλιστικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών του και μάλιστα με σκοπό στην πραγματικότητα όχι την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Δήμου, αλλά την έμεση φορολόγηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας, χωρίς μάλιστα τη μεταφορά προς αυτόν των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Για να κατανοήσουμε, το δικαστήριο λέει ότι η διάταξη αυτή που επιβλήθηκε με αναγκαστικό νόμο είναι μια αντισυνταγματική διάταξη που επεμβαίνει στο αυτοδίκητο των Δήμων. Πλήρη δικαίωση δική μας και περιμένω τώρα και τα σχόλια όλων αυτών που βιάστηκαν να πάνε για άλλη μία φορά κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου, γιατί εδώ εμείς δεν είχαμε πρόθεση να θίξουμε κανένα συμφέρον δημότη μας που και αυτός έχει ανάγκη, αλλά όταν δεν μπορεί να τα σηκώσει αυτό το βάρος στα οικονομικά του Δήμου, θα κάνουμε αυτό που λέει η κοινή λογική, που λέει ο νόμος, αυτός που ισχύει, και όχι έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις που για μας είναι απαράδεκτες, με την έννοια ότι λαμβάνονται χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη διαβούλευση με τα όργανα της αυτοδιοίκησης, με τους Δήμους που αφορά. 6-7 Δήμοι ήταν αυτοί που είχαν συμβασιούχους το επίμαχο διάστημα, και μάλιστα 5 Νοεμβρίου ήταν μόνο ο Δήμος Κορινθίων. Δεν ήταν τυχαία η ημερομηνία που μπήκε στη διάταξη. Χωρίς καμία διαβούλευση λοιπόν έρχονται κάποιοι και επεμβαίνουν στο αυτοδίκητο και θέλουν να επιβαρύνουν δυσανάλογα όχι το Δήμο, τους δημότες. Γιατί αυτά τα χρήματα έπρεπε να δοθούν από τα ανταποδοτικά που μαζεύουμε μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έτσι, για να κατανοήσουν αυτό οι τηλεθεατές. Εμείς λοιπόν περιμένουμε ένα σχόλιο ή έστω και ένα συγγνώμη για αυτούς που βιάζονται συνήθως και πάνε κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου, κόντρα στην κοινή λογική, κόντρα αν θέλετε στο δίκαιο. Στο δίκαιο. Το δίκαιο τι λέει? Προσλαμβάνεσαι για 8 μήνες, απολύεσαι στους 8 μήνες. Προσλαμβάνεσαι διαδικασία για επόμενους 8, καινούργιοι εργαζόμενοι, αυτοί θα προσληφθούν. Τέρμα πια αυτό που ταλάνιζε τη χώρα για δεκαετίες και την οδήγησε στα διέξοδα. Εμείς με αυτή μας την προσφυγή θέλαμε και μέσα από την προσφυγή να φωνάξουμε ότι τέρμα πια αυτές οι πρακτικές σε κυβερνητικό επίπεδο που την πληρώνουν οι Δήμοι και οι δημότες τους.